Έχεις κάνει τα τεστ σου. Τα έχω κάνει τα τεστ, μια αλήθεια είναι αυτή. Όλα τα έχεις κάνει, αγάπη μου, όλα τα έχεις κάνει. Στην κατάστασή μου επιβάλλεται. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή αρχή και στα παιδιά και σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας παρακολουθώ από την πρώτη μέρα έχω να σου. Αλήθεια, πώς σου φανήκαμε? Πάρα πολύ καλή, πολύ ανανεωμένη, πολύ χαλαρή εσύ, Μαρία μου. Νομίζω θα πάτε καταπληκτικά. Δόξα τω Θεώ, και εμείς αυτό νιώθουμε, ότι είμαστε ανανεωμένοι, ότι είμαστε κεφάτη, ξεκουραστήκαμε όσο μπορούσαμε. Για πες μας, τι έκανες το καλοκαίρι, πώς ήσουνα? Εγώ ξεκουράστηκα, ναι. Οικογενειακά. Εντάξει, όσο μπορώ με την κατάσταση που είμαι. Αλλά παρόλα αυτά ήταν έτσι ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Πόσο μηνών είσαι, αγαπητή μου? Κλείνω τον 5ο και μπαίνω, ναι, στον 6ο τώρα. Άρα είναι καραντινάτο το παιδί, ή όχι? Είναι καραντινάτο. Είναι. Λοιπόν, κάτσε να βγάλω και το γυαλί το οποίο ήταν για την προηγούμενη ενότητα. Έχετε και εσείς γεννητούρια. Έχουμε, ναι, μα είναι πολλά τα κορίτσια αυτή την εποχή. Πάρα πολλές εγκυμοσύνες σκάσανε. Ναι. Έτσι είπα, οι συνάδελφοι. Ναι. Μα τι κάνετε βλεξιμένες και τέτοιες? Ναι. Τι να κάνουμε? Κάτι κάνουμε κι εμείς. Και είναι δύσκολη αυτή η εγκυμοσύνη? Είναι πάρα πολύ διαφορετική, Μαρία μου, ναι, από την πρώτη. Ναι. Είχα πάρα πολλούς εμετούς στην αρχή της, ναι, εγκυμοσύνης. Τώρα το έχουν μπαλανσάρει κάπως, αλλά δεν έχουν, ναι, πει τελείως. Ναι. Και είναι τα σκαμπανεβάσματα της ψυχολογίας, δεν ξέρω, επειδή είναι και ο φορτός εργασίας, ναι, και είναι ότι έχω και την Αργυρό, δεν είναι ότι είμαι χαλαρή, ναι, όπως στην πρώτη εγκυμοσύνη, αλλά είναι όλα πολύ διαφορετικά. Ναι. Ξέρεις αν θα είναι αγοράκι ή κοριτσάκι? Είναι κοριτσάκι. Είναι κοριτσάκι. Ναι. Άρα δεν είναι αυτό που λένε άλλη εγκυμοσύνη επειδή είναι κορίτσι και άλλη επειδή είναι αγόρι, δεν... καμία σχέση. Ναι, όλοι έτσι, ναι, νόμιζαν, ναι, γιατί ήταν πολύ έντονα τα συμπτώματα, ναι, 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 και πολύ διαφορετικά. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι κοριτσάκι, ναι, και πάλι. Ωραία, αγάπη μου, άντε. Δεν βλέπω να έχεις βάλει ιδιαίτερα κιλά. Όχι, και έβαλα, Μαρία μου. Έβαλες. Εντάξει. Έβαλα. Πόσο έβαλα? Έβαλα γύρω στα 7 μέχρι στιγμή. Ναι, πολλά κιλά τα 7. Αλλά ξέρεις τι, είχα 6 συν από την... Δεν φταίμε εμείς, χρυσό μου, δεν φταίμε εμείς. Αν έμεινες έγκυος ενώ είχες ήδη 6 κιλά, τι θέλεις να τα χάσεις? Ναι, γι' αυτό εντάξει. Πρέπει τώρα να προσέξω για να μην ξεφύγω εντελώς. Προσέχεις τη διατροφή σου ή δεν μπορείς? Να σου πω, στην Αργυρό έβαλα 20 κιλά. Προσπαθώ τώρα να περιορίσω έτσι λίγο τις διατροφικές μου. Πώς να το πω. Έτρωγα ό,τι ήθελα, ναι, έκανα ό,τι ήθελα, δεν πρόσεχα καθόλου. Την περασμένη εβδομάδα πήγα διατροφολόγο, νόμως. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό να τρέφεσαι σωστά, όχι μόνο. Ναι, και επειδή, ναι, είχα και τις αναγούλες, τους, ναι, εμετούς και όλα αυτά, προσπαθούμε τώρα με τη διατροφολόγο, γιατί έπινα κάποια χαρτιά για να μπορώ, ναι, να είμαι καλά, να κόψουμε τη φαρμακευτική αγωγή και με τη διατροφή να το ξεπεράσω. Έπαιρνες χάπια για τις αναγούλες? Ναι. Για τους εμετούς, γιατί δηλαδή ήμουνα στο κρεβάτι, ναι, ναι, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Έχασες και κιλά από αυτό? Έχασα 4 στην αρχή. Ναι, ναι. Μετά όταν τον μπαλαντσάραμε με τη γιατρό, ναι, μου, τη γυναικολόγο, εντάξει. Κατάφερα κι εγώ να ξεκινήσω ξανά, ναι, τη φυσιολογική μου ζωή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου το έλεγαν άλλοι. Αντρί μου, πέρασα το ζωγό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει, ναι, δηλαδή και η ψυχολογία σου, ναι, και το πόσα... Δεν μπορείς να κάνεις, ναι, τίποτα βασικά. Ναι. Δεν είσαι εσύ, είσαι ένας άλλος άνθρωπος, με νεύρα, με... Τώρα... Είμαι πολύ καλά τώρα. Έχεις ηρεμήσει. Ναι, ωραία, ηρέμησα. Ωραία. Όταν είχες νεύρα, τι έκανες? Έβαλα τα βουνάλια. Τι κάνει ένας φυσιολογικός άνθρωπος όταν έχει νεύρα? Βγάζει τα στο σύντροφο του, στην οικογένεια του. Ευτυχώς δεν είχαμε... Ναι. Ήταν την περίοδο του καλοκαιριού και δεν, ναι, είχα και δουλειά. Α, ωραία. Ναι. Άρα τώρα που δεν είχες και την πίεση. Είμαι ηρεμή. Αν εσύ είσαι μοντέλο, το να βάλεις πολλά κιλά σε επηρεάζει? Καθόλου. Ή τα βάζω και τα χάνω και μετά δεν τρέχει τίποτα? Νομίζω ότι το βλέπετε ότι έχω σκαμπανεβάσματα, ναι, στα κιλά μου γενικότερα. Δεν είμαι, ναι, ο άνθρωπος που θα προσέξει πολύ τη διατροφή, ναι, ούτε θα γυμναστώ ιδιαίτερα. Δεν αγαπώ κιόλας την γυμναστική, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ναι. Και όταν θα φάω αρκετή ποσότητα. Ναι. Δηλαδή, αν δεις το φαγητό που τρώω, θα πεις... Είσαι και γλυκαντζού? Όχι, τρώω πάρα πολύ φαγητό. Ναι. Δεν θα... Μπορεί να ζητήσω καμιά φορά γλυκό, αλλά δεν είμαι, ναι, του γλυκού, είμαι του φαγητού. Ναι. Και πολλή ποσότητα. Προσπαθώ τώρα να περιορίσω τις μερίδες μου και το μυστικό είναι να τρως κάθε 2 ώρες. Ναι, να τρως συχνά. Δηλαδή, ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Mm. Θα γεννήσεις φυσιολογικά, είσαι υπέρ του φυσιολογικού τοκετού? Να σου πω, είμαι υπέρ του φυσιολογικού τοκετού 100%. Mm. Γι' αυτό νομίζω ότι γεννήθηκε η γυναίκα, για να
φέρνει στην ζωή τα παιδιά τη. Αυτή είναι η φύση τέλος πάντων. Αυτό είναι το σώμα, αυτός είναι ο κανονικός τρόπος. Ναι. Παρ' όλα αυτά, στην Αργυρό είχα κάνει και σαρική. Ήταν από δική μου επιλογή. Γιατί οικογενειακά, λόγω του αδερφού μου, επειδή είχε πάθει όλο αυτό στη γέννα. Είχε πάθει αυτό. Είχε μια πάρα πολύ κακή γέννα η μαμά. Σε σημείο που ο αδερφός μου πλέον είναι με ειδικές ανάγκες. Α, λόγω του το και ναι, του. Είχε τραυματιστεί, είχε πάθει ασφυξία. Ναι, ναι. Πολύ άσχημη γέννα. Ναι. Και δεν ήθελα, δεν το φοβόμουν εγώ. Ήταν κάθετη και η μαμά και ο μπαμπάς, γιατί ο μπαμπάς το είχε ζήσει 100%. Ήταν μέσα στο μευτήριο και έβλεπε την γέννηση του αδερφού μου. Είναι σαν ψυχολογικό μου, πώς να σου το πω. Και επιλέξαμε όλοι μαζί να πάω και στη Σαρική, ήρεμα πράγματα εκεί. Για να γίνει. Δεν ήταν ότι χρειαζόταν, ότι έπρεπε ήταν να γίνει και επιλογή. Ναι. Και δεν ήθελα να βάλω στο άγχος ούτε τη μαμά μου, ούτε τον παπά μου, ούτε κανένα από την οικογένεια. Ναι, τώρα. Ξανά. Ναι. Ξανά. Δεν ξέρω, είναι ψυχολογικό. Ναι. Δεν θα στο κρύψω. Είχα και εγώ ένα τέτοιο ψυχολογικό, γιατί στο δημοτικό μας είχαν δείξει μία ταινία, στο δημοτικό τώρα, πρόσεξε. Ανεγκέφαλη. Με φυσιολογικό το κετό, στα παιδάκια του δημοτικού. Και είδα αυτό το θέμα και τότε τρόμαξα πάρα πολύ. Είναι τραύμα. Ναι. Και το φοβόμουν πάρα πολύ το να γεννήσω φυσιολογικά, ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ και στα ρηγή είναι πολύ πιο δύσκολο. Πάρα πολύ πιο δύσκολο. Και έχει και στη συνέχεια. Ναι. Όλα όσα περνάει η μαμά γενικότερα. Εντάξει, εγώ γεννήσα με κεσαρική γιατί έπρεπε τελικά. Αλλά ναι, έβλεπα τα κορίτσια που γεννούσαν με φυσιολογικό το κετό και το απόγευμα περπατούσαν και πήγαιναν στα παιδιά τους. Ενώ εσύ με την κεσαρική, πέντε μέρες μέσα. Πότε σηκώθηκα, οχτώ μέρες μέσα. Δεν πειράζει. Είσαι υπέρ του θυλασμού. Φυσικά. Ναι. Και θύλασα και την κόρη μου. Αν και είχαμε ένα έτσι περιστατικό και έπρεπε να κόψω απότομα το θυλασμό. Και είχα και αρκετό γάλα, έτσι με πείραζαν και στην κλινική ότι θα μπορώ να θυλάσω όλα τα παιδιά της κλινικής. Και τι έγινε? Είχε εμφάνισε ίκτερο το μωρό στη συνέχεια, στους δύο μήνες, αλλά πολύ έντονο ίκτερο. Εγώ πρωτάρα μαμά, δεν ακούγα κανένα, τους έλεγα, εγώ διάβασα ότι πρέπει να συνεχίσω το θυλασμό και είναι μια χαρά το μωρό. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο γάλα της μαμάς υπάρχει μια ουσία που προκαλεί ίκτερο σε κάποια παιδιά σε μεγάλο βαθμό. Που επηρεάζει τα όργανα του παιδιού όταν είναι. Και ξεκίνησαν να τις κάνουν αναλύσεις. Εντάξει, συνεχώς να παίρνουν αίμα από το μωρό. Κατάλαβα. Και τότε. Ναι. Ναι, το κόψαμε απότομα. Ελπίζω σε αυτό να τα καταφέρω. Ωραία, σου το εύχομαι. Αν και αγχωνόμαι γιατί θα επιστρέψω νωρίς στη δουλειά. Για πες μου για τη δουλειά, πόσο θα λείψεις? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να κάνω σχέδια γιατί δεν ξέρω πώς θα είμαι. Ναι. Θα ήθελα να επιστρέψω στην παραδοσιακή βραδιά και στο ραδιόφωνο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι καθημερινά 2 ώρες στο ραδιόφωνο μετά επιστρέφω στο σπίτι και μια φορά την εβδομάδα είναι η παραδοσιακή βραδιά. Ναι. Νόμιζα θα τα καταφέρω. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να κάνω σχέδια, δεν ξέρω πώς θα είμαι, πώς θα τα φέρει η ζωή. Ωραία. Γενικά είσαι και πάρα πολύ ενεργή στα social media. Και κάποιοι δεν το βλέπουν με πάρα πολύ καλό μάτι αυτό. Δεν τους αρέσει που υπάρχει όλη αυτή η έκθεση της προσωπικής ζωής, των παιδιών κλπ. Τι τους απαντάς? Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πάντα με τον κόσμο είχα μια πολύ στενή επαφή και είμαι της άποψης ότι επειδή ο κόσμος σ' αγκαλιάζει, σου δίνει όλη αυτή την αγάπη, όλη αυτή την ενέργεια, δεν έκρυβα και ποτέ κάτι από τον κόσμο. Επειδή εντάξει, με τον Νεοκλή είμαστε τόσα χρόνια μαζί και είχα ξεκινήσει την καριέρα μου στην τηλεόραση μαζί με τον. Ενώ ήμουνα με τον Νεοκλή και συνέχισα, παντρεύτηκα όταν ήμουνα μπροστά από τα φώτα. Δεν είχα να κρύψω κάτι ή να. Νιώθω ότι ο κόσμος ήθελε να ενημερωνείται, ήθελε να μάθει για μένα, δεν ήθελα να το κάνω στα κρυφά. Και από την αρχή τα έχω όλα έτσι, τα βλέπω. Είναι φυσιολογικό για σένα να υπάρχει αυτό. Θα συνεχίσεις, φαντάζομαι, να το κάνεις και με το καινούριο παιδί. Εντάξει, το δεύτερο. Ό,τι κάνω θα το κάνω. Με τα υπόλοιπα που ασχολείσαι, τι θα κάνεις? Καταρχάς, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Ωραία μου, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το πρόγραμμα μου είναι μπαλανσαρισμένο. Ναι. Τα έχω καταφέρει και έχω βρει τις ισορροπίες μου. Δυσκολεύτηκα στην αρχή με την Αργυρό. Ναι. Δεν θα σου κρύψω γιατί δεν έχω και τεράστια βοήθεια. Αλλά με θέληση, με το να μάθεις να λες και λίγα όχι, με το να επιλέγεις τις δουλειές που κάνεις, τα καταφέρνεις. Ωραία. Παίζεις? Παίζω. Πάμε να παίξουμε. Λοιπόν,
Λοιπόν, μεταφερόμαστε σιγά σιγά. Ευθυμιδίασες με. Παίζει. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη γυάλα. Μάλιστα. Και αυτά τα δύο, το αγγελάκι μας και το άλλο. Ναι, μάλιστα. Το άλλο. Λοιπόν, έχουμε μερικές ερωτήσεις, λίγο έτσι hot. Λίγο σαν τη μουσική που έβαλετε πριν, ας πούμε. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Διάφορες. Okay. Διάφορες. Βάζεις χεράκι μέσα, διαλέγεις. Ανάλογα με το τι θέλεις να απαντήσεις. Ποιος της έγραψε, για να ξέρω, ποιος από τους δύο εκεί. Όχι. Παντελής. Είχαμε. Α, περίμενε. Πριν απαντήσεις, θα βάλεις το. Πριν, από τα δύο. Πριν να βλέπω την ερώτηση. Όχι, καλέ, δες την ερώτηση. Έχεις αποκαλέσει τη σχέση σου με το όνομα πρώην. Γελάκι. Όχι. Όχι. Δεν τον έχεις τίποτε. Καλά, Μαρία μου, έτσι είχα και. Ότι υπήρχε πριν, σβήστηκε. Από τα 14 είμαι με τον νέο κλειδί, φαντάζομαι. Αλήθεια. Ο Χριστός, μπράβο σας. Με τα σκύλουμε 13 χρόνια. Γι' αυτό εντάξει. Μπράβο. Τι ωραία που σου πάει το αγγελάκι εντωμεταξύ. Πάρα πολύ. Ωραία, πάμε στην επόμενη. Το βγάζω αυτό. Το βγάζεις, το βγάζεις. Μάλιστα. Θα άφηνες τον έρωτα τη ζωή σου για 1.000.000 ευρώ. Προφανώς και όχι. Εντάξει, με θυμώνεις. Είναι η άλλη ουσία της ζωής. Εντάξει, ακούγα και πριν τη συζήτηση με το κορίτσι μου. Ναι. Τα πλούτη και τα υλικά αγαθά. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι σε κάποια φάση να βαρεθεί τα πλούτη και τα υλικά αγαθά. Τώρα και να μετά δούμε. Τι θα μείνει. Δεν ξέρω, ελπίζω. Ναι. Ελπίζω. Πού εκάηκες? Είναι μία. Στο φούρνο. Νομίζω εσύ, πρέπει να πω το φούρνο. Ναι, εχθές είχα τη φανή ιδέα την Κυριακή να καθίσω να μαγειρέψω. Ναι. Εκάηκα, δεν τον πήρα χαμπάρι. Και το βράδυ, ξέρεις που μαλάκωσε. Ναι. Έκανα έτσι. Και... Ναι. Το κάηκα. Παθαίνω το ζωγό μες στο φούρνο του, γι' αυτό αποφεύγω το φούρνο, να σου πω. Αμα μπορείς, καλώς. Έχεις συγχωρέσει ποτέ απιστία? Δεν την έχω συγχωρέσει και είμαι και λίγο κάθετη με την απιστία. Τώρα να το κρατήσει το αγγελάκι ή να βάλει το άλλο. Να βάλω το άλλο. Νομίζω θα βάλει το. Να δούμε, πάει στο άλλο. Και τούτον πάει σου. Τον πάει που θα πάει στο. Εξαιρετικό φκάλο, δεν έχετε παρεθεί. Πάμε στην επόμενη. Να τις απαντήσω όλες. Όσοι έχουμε λίγη ώρα ακόμη, όσες προλάβουμε. Έχεις φάει χιλόπιτα? Από ένα συμμαθητή μου στην τρίτη δημοτικού. Από τότε έχει να φάει χιλόπιτσα η Άντρη Καραντώνη, κυρίες και κύριοι. Από την και να μην φοβάστε, όπως είπε και η Μαρία, έχω φτιάξει και story για το πώς να τρώτε χιλόπιτσα. Ναι, ρε παιδί μου, πρέπει να εξοικειωθείς με τη χιλόπιτσα. Βέβαια, έτσι. Καλύτερα τη φάεις μικρός, να δεις ότι είναι απλά τα πράγματα, παρά να τη φάεις μεγάλος. Χιλόπιτσα. Σταμάτα. Και γιατί, γιατί. Εσύ φταίεις, εγώ δεν το. Έχεις Google. Έχεις γκουγκλάρει τον εαυτό σου. Το όνομά μου. Ναι. Το έχω γκουγκλάρει. Το έχει γκουγκλάρει. Ναι. Το έχει γκουγκλάρει. Εδώ είσαι. Εδώ είμαι. Εδώ είσαι. Κακό δηλαδή. Ναι. Πρέπει να το βάλεις πρώτα και ύστερα να απαντάς. Γιατί είναι κακό. Ποιο? Να τον γκουγκλάρεις τώρα. Όχι ρε παιδί μου, δεν είναι κακό. Θέλω να έβρω μια συνέντευξη που είχα. Ναι. Και εγώ δεν γκουγκλαράσαι για να είμαι ειλικρινής. Είδα ότι ερωτούσες και μάλιστα πήρες και πολλές απαντήσεις για το θέμα της διαθεσίας του εμετού. Ναι, έχω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα παρουσίασες εκπομπή με τη Χριστιάνα Αριστοτέλους? Βάλε πρώτα. Τι εκπομπή, πρέπει να διευκρινίζεται. Τι εκπομπή, όποια εκπομπή θέλεις. Ξέρω εγώ, ένα. Όχι. Όχι, γιατί. Τι εκπομπή να παρουσιάσουμε. Τι θα μπορούσαν να παρουσιάσουν παιδιά μαζί. Έφερετε μας ένα κόνσεπτ και μπορεί, αλλά τώρα δεν μου έρχεται κάτι. Ναι, εντάξει, εσύ είσαι one woman show. Έλα. Λοιπόν. Αλέξανδρε μου. Έχεις δεχτεί φλερτ από άτομο του ίδιου φύλου? Δεν ξέρω, Αλέξη. Ναι, ναι, όχι, τέλει. Λοιπόν. Βάλε. Δεν ξέρω. Κακό, είναι καλό, τι. Επειδή δεν το θεωρώ κακό. Όχι. Έχω πρόβλημα και εγώ τώρα με το. Δηλαδή, τι να βάλω. Δεν είναι κακό. Απάντα μόνο. Ναι, αλλά δεν. Εντάξει, και τα δυο μαζί. Έχεις δεχτεί. Ναι. Έχεις δεχτεί, τι έκανες? Τίποτα. Απάθεια, τι να κάνεις. Ναι. Λοιπόν. Ο καθένας έχει δικαίωμα στο φλερτ. Υπάρχει συνάδελφος που δεν θα ήθελες με τίποτα να ξανασυνεργαστείς μαζί του? Υπάρχει βεβαίως. Αλλά τούτο. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα μας πεις ποιος είναι. Όχι. Εντάξει. Διότι δεν μπορούμε να πούμε στην τηλεόραση κάτι τέτοιο. Γυναίκα ή άντρας. Εντάξει. Μην είναι μέχρι εκεί. Λοιπόν. Από τα λάθη μαθαίνουμε.
Για να είμαστε πιο δυνατοί. Ναι. Λοιπόν, κρατάς μυστικά από τον την σύντροφό σου? Όχι. Αγγελάκι. Μπορεί να είναι και το ελάττωμά μου. Όλα τα λέω. Όλα. Όλα. Και όλα τα ακούει. Ναι. Αντέχει. Εντάξει, βάλει που το ένα, αυτό είναι το άλλο. Α, μα αυτό είναι. Έμαθε. 13 χρόνια, εντάξει. Λοιπόν. Έχεις υπάρξει ποτέ το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση? Τέγια, Αγγελάκη. Μάνταγκε, αφού που τα 14 είναι. Περνάνε τιτλοί. Αχ. Αχ. Άλλες δύο. Άλλες δύο. Άλλες δύο. Άλλες δύο. Άλλες δύο. Θα γεννήσω σε λίγο. Θα άφηνες την οικογένειά σου για να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό? Δεν την άφησα όταν μου είχε γίνει πρόταση. Είχε θα την γίνει αφήσω πρόταση. Τώρα, όχι. Αγάπη. Και μια τελευταία. Έχεις ψάξει ποτέ το κινητό της σχέσης σου? Φυσικά. Το άλλο. Μάλιστα. Και κάπως έτσι. Πώς μετρούσε κανείς? Νομίζω ότι σπάσα ρεκόρ απαντήσεων. Όχι, έχεις απαντήσει πάρα πολλές, η αλήθεια. Πάρα πολλές. Μπράβο. Ειλικρινή σε όλες. Άντρη μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να πούμε ότι η παραδοσιακή βραδιά κάνει πρεμιέρα 27. Σας περιμένουμε και εσάς. Περιμένουμε, Παντελή. Θα έρθουμε. Λοιπόν, δεν έχω κανένα παραπονό. Λοιπόν, να είσαστε κοντά μας και θα τα ξαναπούμε. Καλές επιτυχίες. Εγώ να σου ευχηθώ να πάνε όλα καλά, να έρθει το παιδάκι σου στον κόσμο με υγεία, με έναν πόνο που λένε. Όλα να κυλήσουν ομαλά, να είναι ένα ευλογημένο παιδάκι και να χαίρεσαι την οικογένειά σου, αγάπη μου, και να έχεις επιτυχίες στη δουλειά σου. Ευχαριστώ, αντεύχομαι για όλα όσα είπες. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Θα τα πούμε αύριο στις... εκεί, μάλιστα, αύριο στις 4 και 4. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά. Αύριο μαζί μας θα είναι η